Ο πρώτος καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που χρόνια τον παρακολουθώ από μακριά και γεωγραφικά αλλά και πρακτικά. Είναι ένας άνθρωπος που η έδρα του είναι στα βόρεια της Ελλάδας και που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις και που εγώ θέλω να του πω απευθείας μια καλησπέρα. Γιάννης Μπουτάρης στις οθόνες μας. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Να σε ρωτήσω πριν σου πω τι κάνω. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία ήταν τα απομνημονέματα του Αδριανού. Ναι. Το έχω διαβάσει 2-3 φορές. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν ήταν Ανδριανός, ήταν Αδριανός. Ναι. Εσύ είσαι Ανδριανή. Μη Δέλτα είμαι. Ανδριανή. Ναι. Αυτό κληρονόμησα από τη γιαγιά, με αυτό πορεύομαι. Πού σας βρίσκουμε? Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Στη βάση σας, στην έδρα σας. Θα μπορούσατε τελικά να ζήσετε κάπου αλλού στον κόσμο μακριά από τη Θεσσαλονίκη? Φαντάζομαι ναι, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι το αγαπημένο μου μέρος. Οπότε, καλώς εδώ έχει. Γεννήθηκα, εδώ πήγα σχολείο, εδώ έκανα τις πρώτες μου παρέες, τις πρώτες μου φιλίες, εδώ ερωτεύτηκα, mm-hmm. εδώ παντρεύτηκα, εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μου. Μια ζωή ολόκληρη. Μια ζωή ολόκληρη. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι τα τελευταία βράδια κοιμόμασταν παρέα. Διότι πώς διάβαζα... Θα σας τα πω τώρα, όλα να τα μάθετε. Διάβαζα το βιβλίο, 60 χρόνια τρίγος. Και είναι... Yes. Έρχεται έτσι να κουμπίσει φουλ στο ένστικτο του Έλληνα που αγαπά να κοιτάζει από το παράθυρο ή από την κλειδαρότρυπα τις ζωές των άλλων και δεν ήσασταν καθόλου φιδωλός. Όλα τα είπατε, νομίζω. Δεν τα είπα όλα, όχι, έχει πολλά άλλα που δεν είπα. Κοίταξε να σου πω, αυτό το βιβλίο εγώ δεν είμαι... παρόλο που έγραφα στο σχολείο, έγραφα καλές εκθέσεις, δεν είμαι να γράψω βιβλίο. Απλώς κάποια στιγμή τα παιδιά όταν απομακρύνθηκα από την εταιρεία, αποσύρθηκα μάλλον και δεν ασχολιόμουν με καθημερινή ή συγκαθημερινή σχέση με την εταιρεία Κυριάννη, μου είπαν τα παιδιά, ρε μαμά, γράψα ένα βιβλίο, μα έχουμε κι εμείς τις εμπειρίες σου και τα αυτά σου και τα κείμενα σου και τελικά υπέκυψα. Ευτυχώς, ναι. Ξεκίνησε αυτό το βιβλίο να γράφεται πέρσι τον τέλη Μαρτίου, μέσω κορονοϊού. Ήταν πάρα πολύ καλό το ότι συνεργάστηκα με τη Μαρία την Παυρικάκη, η οποία έχει γράψει βιβλία, είναι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ μιλούσα, αυτή μαγνητοφωνούσε, το έγραφε, μου το έστελνε, το διόρθωνε, γιατί δεν είμαι και άσος στα ηλεκτρονικά. Μ' αρέσει να γράφω, ας πούμε, να καταλάβεις, ενοχλούμε πάρα πολύ να διαβάζω τις ειδήσεις ή ό,τι άλλο, είτε στο τηλέφωνο είτε στο κομπιούτερ. Ναι. Ενοχλεί. Το θέλω... θέλετε στο χαρτί. Βιβλίο. Σε χαρτί, ναι. Να μυρίζει το χαρτί. Το βιβλίο πάντως έχει μία αίσθηση ότι ο Γιάννης ο Μπουτάρης είναι στην άλλη μεριά του τηλεφώνου και σου λέει την ιστορία της ζωής του. Με δικά του λόγια. Έχει, δηλαδή, η αφήγηση είναι τόσο ζωηρή και ζωντανή και τόσο ο Γιάννης Μπουτάρης που σε τραβάει. Είναι σαν να κάναμε παρεούλα όλες αυτές τις μέρες. Κοίταξε, αναγκαστικά, η κεντρική ιδέα είναι πώς επηρέασε το κρασί, πώς με επηρέασε το κρασί, όλη η ιστορία του κρασιού. Ναι. Και φυσικά είναι και αυτοβιογραφικό, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Και αυτό που προσπαθώ να περάσω μέσα από το βιβλίο δεν είναι τόσο η φύση του προϊόντος, ούτε είναι τεχνικό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να καλλιεργήσει τη λεγόμενη κουλτούρα του κρασιού. Γιατί πίνουμε κρασί? Γιατί η κοινωνία, η θεία κοινωνία είναι το αίμα, είναι το κρασί, το αίμα του Χριστού? Γιατί είναι κόκκινο κρασί και δεν είναι άσπρο? Mm-hmm. Διάφορα τέτοια. Πολλά τέτοια, επιτρέψτε μου να πω. Εγώ σε μία πρόχειρη έτσι καταγραφή που έκανα, γιατί είχα στο νου μου πάντα ότι okay, διαβάζω για να κάνουμε τη συνέντευξη με τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Οπότε είχα το σημειωματάριό μου δίπλα και όταν στο τέλος είδα όσα είχα σημειώσει ουσιαστικά, πιάνεται από θέματα που αφορούν στον πυρήνα του ανθρώπου, της ψυχοσύνθεσής του, της προσωπικής του εξέλιξης, πιάνεται κοινωνικά ζητήματα, θέματα που αφορούν στην οικογένεια, στην κοινωνία, στην ιστορία μας, όλα τα κύτταρα της του ανθρώπου πιάνετε, νομίζω, μέσα από αυτό το βιβλίο. Εσείς, το κρασί, δεν ξέρω ποιος από τους δυο. Κοίταξε να σου πω, Αδριανή μου. Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου.
στην ηλικία μου πια, γιατί μην ξεχνάμε ότι μόλις έκλεισα τα 79, μπήκα στα 80. Ωραίο. Στην ηλικία μου. Είναι πάρα πολύ φυσικό από τη μία μεριά να έχω αποκτήσει άλλες αντοχές από όταν ήμουν 40 χρόνια. Έχω αποκτήσει έναν άλλο τρόπο να βλέπω τα πράγματα. Και αυτή είναι η λογική που λειτουργώ πια καθημερινά. Τώρα, το κρασί σαφέστατα επηρέασε τον τρόπο σκέψης μου από τα νιάτα μου. Από μικρός όταν δεν βλέπα τον μπάρμπα μου, ας πούμε. Ο μπάρμπας είναι ο αδερφός της γιαγιάς μου, ναι. Ο οποίος ήταν διάβασα στην εταιρεία. Μπουτάρη και ήταν, είχε γίνει τότε Ιωάννης Μπουτάρης και συντροφία. Το είχε βάλει μέσα στη δουλειά. Αυτός μου έμαθε τα κρασιά. Ναι. Και θυμάμαι την πρώτη χρονιά που έκανα τρίγο μόνος μου το 66, πριν πεθάνει ο μπάρμπας. Του πήγα να δοκιμάσει το κρασί που έκανα εγώ. Και τον είδα πως πλατάγησε τη γλώσσα τέζι, το θόρυβο που έκανε για να αισθανθεί και το άρωμα του κρασιού και το ήπια. Του λέω, έμαθε ο Κωστάκη, του λέω, εγώ έμαθα στο Πανεπιστήμιο πια και εγώ σπουδαγμένος εξαιρετή, στο Πανεπιστήμιο έμαθα ότι όταν κάνεις δοκιμασία κρασιού, δεν το πίνεις το κρασί, το φτύνεις, γι' αυτό έχουν τα αυτοί σου άρπινε. Ναι. Και τι μου είπε, ένα καλό κρασί δεν το φτύνεις ποτέ. Οπότε πήρατε τα εύσημα. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος πρώτος τρίγος αυτός. Ακριβώς. Η εμπειρία του να λέτε την ιστορία της ζωής σας σε έναν άνθρωπο και αυτός να την καταγράφει. Και εσείς μετά να το βλέπετε αυτό τυπωμένο σε ένα βιβλίο. Ναι. Είναι κάτι που, okay, έχει τη ροή του και βγαίνει άνετα, σας βγήκε άνετα. Είχε αγωνία από πίσω όλο αυτό. Αγωνία δεν είχε καμία. Και βγήκε και πολύ άνετα. Σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η Μαρία Μαυρικάκη. Να την καλωσορίσουμε τη Μαρία τη Μαυρικάκη, που είναι και αυτή μαζί μας. Να την τη Μαρία. Μαρία, επιτέλους σε βλέπω να τα πούμε και σχεδόν διαζώσεις. Καλησπέρα από την Γεια Κρήτη. Σας. Καλησπέρα. Εσένα, Μαρία, πού σε βρίσκουμε? Στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό τρίγωνο, λίγο περίεργο, αλλά έχουμε ενώσει όλη τη χώρα σε μια οθόνη αυτή τη στιγμή. Από Σκαλινό, ορίστε. Που έλεγε και ο άλλος κανονικός. Σκαλινό. Αδριανή, θα ορίστε. Κάνουμε μια παρουσίαση του βιβλίου. Φαντάζομαι θα το κάνουμε το Σεπτέμβριο, να περάσει αυτός ο εφιάλτης του κορονοϊού, για να μπορούμε να το κάνουμε ζωντανά, διότι με τα διαδίκτυα και με τα τέτοια έχουμε μισή δουλειά. Εγώ πόσο θα ήθελα τώρα να σας έχω εδώ και τους δύο, να κάνουμε αυτή την κουβέντα από κοντά. Γιατί και εγώ νιώθω πάντα ότι τα Skype, αυτές οι συνδέσεις, στερούν πολύ από την επαφή με τον άνθρωπο. Δεν πιάνει τη μυρωδιά του τελικά. Είναι πολύ αποστασιοποιημένο όλο αυτό. Έτσι. Πολύ κρύο είναι. Πολύ κρύο. Κρύα πράγματα, αλλά θα το προσπαθήσουμε λίγο να το κάνουμε. Γιατί δεν θα είχανα την ευκαιρία για αυτή τη συνέντευξη. Μαρία, πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Γιάννη τον Μπουτάρη, που έχω την αίσθηση ότι είναι ένας πολύ πληθωρικός άνθρωπος, χωρίς να τον ξέρω προσωπικά, αυτή την εικόνα έχω όμως. Πώς είναι λοιπόν η διαδικασία του να παίρνεις όλο αυτό το πολύ εθερικό και να πρέπει να το γιώσεις για να μπει σε ένα βιβλίο, να γραφτεί σε 5 λέξεις, να μπορέσει να γίνει βιβλίο? Ήταν εμπειρία ζωής, μπορώ να πω. Βασικά το κείμενο που προέκυψε από τις απομαγνητοφωνήσεις και από τις λοιπές κουβέντες μας δεν ήταν καθόλου συγκροτημένο. Mm-hmm. Το υλικό ήταν πενταπλάσιο από αυτό που υπάρχει στο βιβλίο. Γιατί όπου σταθείς μαζί του έχει να σου πει και μια ιστορία ο Κυριάννης. Τι να διαλέξεις και τι να αφήσεις, ε. Ναι, πάμπολες δεν χώρεσαν στο βιβλίο. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο επίτευγμα σε σχέση με τα δικά μου βιβλία, στα οποία γράφω ό,τι θέλω εγώ και όπως θέλω εγώ, ήταν ότι τώρα εγώ βίωσα μια απότομη ορίμαση συγγραφική. Είναι κάπως σαν τους ηθοποιούς που στο ρόλο πρέπει να γίνονται αγνώριστοι. Να μην τους καταλαβαίνεις. Μάλιστα, να μπεις σε έναν άλλο έτσι ρόλο. Έτσι κι εγώ. Έπρεπε να μην φαίνομαι πουθενά και το βιβλίο να ρέει όπως ρέει ο λόγος του Κυριάννη, που είναι σπιρτόζικος και είναι και απλός, αλλά δεν είναι καθόλου απλοϊκός. Το καταφέρατε δηλαδή, αυτό, Μαρία, να σου πω. Το καταφέραμε, νομίζω, ναι, από αυτά που ακούμε. Παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Γνωριζόσασταν νομίζω πριν. Ναι. Είχαμε μια προσωπική σχέση πολυετή, φιλική, βαθιά φιλική, η οποία θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο, γιατί
χωρίς λογοκρισίες, χωρίς πιασιδώματα, είχαμε μία άνεση να διαφωνούμε πολύ συχνά, αλλά να μην συγκρουόμαστε, δηλαδή να μην παρεξηγιόμαστε. Οπότε παίρναμε λίγο το χρόνο μας και μετά συνεχίζαμε πάλι. Αυτό ήταν καλό. Σαν τη ζωή. Μια ροή που έχουν και οι κανονικές σχέσεις έξω στην πραγματική ζωή. Έτσι. Ορίστε. Άμα ανάψω τσιγάρο θα μου βγάλεις κόκκινη κάρτα. Να μην ανάψετε, Κυριάννη μου, τώρα τσιγάρο. Δεν θα ήθελα. Γιατί, ρε. Το ξέρω ότι τώρα είσαστε πολύ αυθόρμητος άνθρωπος, αλλά δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα. Είμαστε οικογενειακή εκπομπή και δεν ξέρω. Άναψε και εσύ. Άναψε και εσύ. Ούτε καν. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε... Όπως καταλαβαίνεις, Αδριάννη, δεν είναι καθόλου εύκολος. Είναι λίγο ζωηρός ο καλεσμένος. Δεν είναι καθόλου εύκολος, αλλά είναι ανεξάντλητος. Ανεξάντλητος. Και γι' αυτό αξιοθαύμαστος. Τον τίτλο ποιος τον επέλεξε 60 χρόνια τρίγος? Μαζί τον επιλέξαμε. Ο Κυριάννης ήθελε κάτι πιο... πιο original. Το κάνοντας κρασί ήθελε να το πει. Πώς. Κάνοντας κρασί. Είναι το ρήμα κάνουμε, το οποίο έχει μια αιμονή. Ναι. Και το χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά. Και θεωρεί ότι το κρασί το κάνουμε. Γενικώς. Σωστά, Κυριάννη. Ναι, κάνει. Ναι, αλλά εν τέλει είχες δίκιο. Διότι το κάνοντας κρασί θα... αναφερόταν, θα θύμιζε ένα τεχνικό βιβλίο. Ίσως, ναι. Ενώ αυτό δεν είναι τεχνικό βιβλίο, έτσι. Όχι, είναι η τέχνη της ζωής ενδεχομένως μέσα από το βιβλίο. Ψηφίζω τον τίτλο που έχετε επιλέξει, το 60 χρόνια τρίγω, στο... Μπράβο! Έχει μια μαγεία μέσα, έχει λίγο κάτι αδιόρατο, λίγο είναι και δεν είναι, είναι λίγο ζωή, είναι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, τα έχει όλα μέσα. Κοίταξε, είπες μια πολύ ωραία κουβέντα. Λίγο είναι και δεν είναι, το είναι και δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Τελικά, βέβαια. Πώς το εννοείτε δηλαδή αυτό? Εννοώ ότι ποτέ δεν είσαι σίγουρος για κάτι. Το είναι και δεν είναι αυτό, δεν θα πει. Έτσι είναι. Σαν τη ζωή μας, ναι. Ναι. Και μετά από τόσα χρόνια εκεί καταλήγουμε, δηλαδή είχα ελπίδες ότι εκεί στα 79 μου τουλάχιστον θα είχα αποφασίσει τι είναι και τι δεν είναι. Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα, δηλαδή. Εκείνο που ξέρω είναι το ότι η ζωή, η καθημερινή ζωή, δεν λέω για τα μεγάλα πράγματα, είναι όλο μικροεκπλήξεις. Αυτές οι μικροεκπλήξεις την κάνουν όμορφη τη ζωή. Έτσι είναι. Αρκεί να είμαστε εκεί να το δούμε, να το πάρουμε χαμπάρι. Το θέμα δεν είναι να περιμένεις να γίνουν μεγάλα πράγματα. Το θέμα είναι να χαίρεσαι το καθημερινό πράγμα. Βγαίνεις έξω από το σπίτι σου και βλέπεις ένα ωραίο αυτοκίνητο. Βλέπεις ένα ωραίο κοριτσάκι, ένα ωραίο αγοράκι. Αυτά είναι αυτά που κάνουν, σε ευχαριστούν στη ζωή. Εγώ έτσι τουλάχιστον ζω. Αυτό το είχατε έτσι πάντα μέσα σας ή είναι καταστάλλαγμα? Κοίταξε, όταν ήμουν μικρός ήμουν πάρα πολύ ονειροπόλος. Έτσι μου λέγανε και έτσι λέγανε και οι δάσκαλοι, έτσι λέγανε στη μάνα μου και στον πατέρα μου όταν του λέγανε. Πήγαινε να ρωτήσει τι κάνει ο καλακάρης μας. Είναι πολύ ονειροπόλος. Αλλά την άλλη μεριά, τους έκανε εντύπωση ότι έγραφα καλές εκθέσεις. Ναι. Που αυτό πώς μεταφραζόταν δηλαδή? Μεταφραζόταν το ότι ναι μεν ήμουν ονειροπόλος, αλλά σκεφτόμουν κιόλας. Έμπαινε σε μία σειρά όλο αυτό. Έμπαινε μία σειρά, ναι. Και αυτό είναι όμως, κατάλαβες. Αυτό είναι. Μαρία. Από ναι. Φαντάζομαι ότι είναι πολλά, όπως μας το πεις και εσύ, πολλά κομμάτια που δεν μπήκαν στο βιβλίο και εμείς δεν θα τα δούμε, δεν θα τα ακούσουμε ποτέ. Ενδεχομένως, μπορεί να είμαστε τυχεροί και να μας τα πει από κοντά ο Κυριάννης. Εσύ από όλα αυτά που έζησες, κάνοντας αυτή την αναδρομή των 60 χρόνων μαζί του, τι κρατάς? Μπορεί να είναι γεγονός, να είναι φιγούρα, να είναι σχέση, να είναι άνθρωπος, να είναι. Τι να πρωτοκρατήσω, δεν ξέρω. Ήταν μια αποκάλυψη το να μπω εγώ σε αυτόν τον κόσμο, στον κόσμο του Κυριάννη. Το πρώτο που κρατώ είναι η κοινότητα του κρασιού, δηλαδή η καταγραφή που κάναμε στα γεγονότα και στις αντιλήψεις του εινικού μας κόσμου. Ναι. Η συνεισφορά του στο κρασί. Εγώ πιστεύω ότι το βιβλίο θα δημιουργήσει νέους συνογνώστες με αυτό το πάθος που τα λέει ο Κυριάννης. Ναι, σε βάζει σε μια τέτοια διαδικασία να πεις ότι εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Μήπως να βουτήξω κι εγώ το δαχτυλάκι μου να δω τι γεύση έχει. Μετά είναι η προσωπικότητά του που είναι πολύ γοητευτική και θα έχει σίγουρα νέο κύμα θαυμαστριών, θεωρώ. Είναι τα βάσανα των πλουσίων, ότι σπάει τα στερεότυπα που λένε ότι τι προβλήματα να έχουν αυτοί. Ναι.
Είναι η νοσταλγία για κάποιες εποχές που πέρασαν ανεπιστρεπτοί και για τα παιδικά του χρόνια. Και φυσικά είναι η θυμοσοφία του, η οποία είναι ανεξάντλητη. Όπως που λέει ότι τα περισσότερα διλήμματα τα απαντάει η ζωή, ας πούμε, αρκεί να έχεις την υπομονή να περιμένεις. Σε έχει γοητεύσει, νομίζω, ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Παραδέξου το. Έτσι πάνω αυτά. Πάντως, επειδή είπες στην αρχή ότι σου κάναμε παρεούλα με το βιβλίο, ήταν πάρα πολύ εύστοχο αυτό, γιατί το ακούμε πολύ συχνά. Δηλαδή, συνήθως λένε, το πήρα να το κοιτάξω και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ή το διάβασα με βουλιμία, ή το ρούφιξα. Χρησιμοποιούν ρήματα που δείχνουν ότι είναι, ας πούμε, page turner. Το βιβλίο του στραβά είναι... Έτσι, ακριβώς. Ρέι. Και αυτό έτσι ήταν που θέλαμε. Το πετύχατε. Να μην δημιουργήσουμε χασμουριτά στους αναγνώστες. Αθόλου, δεν διαβάζει, διαβάζει ο κόσμος. Τουλάχιστον να μην το ταλαιπωρήσουμε. Μαρία, καθόλου δεν μας ταλαιπωρήσατε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Θα σε περιμένουμε στην Κρήτη, αφού μας έχει τάξει παρουσίαση ο Κυριάννης, να έρθεις και εσύ μαζί και να σας γνωρίσω κι εγώ από κοντά που έχουμε μοιραστεί χρόνο αυτές τις μέρες. Καλή συνέχεια. Πάντως, να σου πω κάτι, Αντριάννα. Δεν κλείνουμε, κύριε Μπουτάρη, δεν πάτε για διάλειμμα. Τη Μαρία θα αποδεσμεύσω. Εσείς έχετε ακόμα εκπομπή. Μην τα αποδεσμεύσει. Δύο πράγματα κυρίως, τα οποία δυναμώσανε μια διάθεση που είχα από πάντοτε. Το ένα είναι το ότι όσο πιο συλλογικά κάνεις ένα επάγγελμα τις καταστάσεις, τόσο καλύτερα θα πάει η ιστορία αυτή. Συλλογικότητα, δηλαδή, λοιπόν. Η συλλογικότητα, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη. Και αυτό το εκφράζω με μια κουβέντα, ότι ο στόχος δεν είναι να φάω εγώ το μερίδιο το δικό σου από την αγορά. Ο στόχος είναι να μεγαλώσει η κατανάλωση του κρασιού και όλοι θα κερδίσουμε. Τώρα, αν δεν καταφέρεις όταν μεγαλώσει το μερίδιο να κερδίσεις κάτι, τότε κακό του κεφαλιού σου. Δεν φταίει κανένα, δεν σε φταίει. Στην πράξη γίνεται, γιατί θα σας πει κάποιος άλλης λογικής ότι εντάξει, τώρα ο Μπουτάρης μας λέει τα δικά του. Πρέπει να είσαι πιο killer όταν μπεις μέσα σε αυτό. Στην πράξη το ζήσα. Στην πράξη το ζήσα. Δηλαδή, και όταν ήμουν πρόεδρος στο Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου και όταν ήμουν πρόεδρος μετά στην Εθνική Επαγγελματική Οργάνωση, τελικά καταφέραμε και συνεννοόμασταν. Δεν φτάσαμε στο τέλειο. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Υπάρχει μια νοοτροπία, η ελληνική νοοτροπία δεν είναι συλλογική γενικότερα. Το βλέπεις αλλιώς στην Ιταλία, στη Γαλλία κλπ. Επιπλέον, αυτό ήταν το ένα το οποίο δυνάμωσε η πεποίθησή μου ότι να παλέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο για τη συλλογικότητα. Και το δεύτερο φυσικά είναι η ιστορία του αλκοολισμού. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δική σας τη ζωή. Είναι μεγάλο κεφάλαιο, κράτησε πολλά χρόνια και πιστεύω ότι δεν το αντιμετωπίζεται καλά. Το αλκοόλ έχει το εξής πρόβλημα, ότι επειδή είναι νόμιμο, είναι νόμιμη ουσία, είναι εθιστική ουσία. Γι' αυτό είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό και μεθυσμένο να δεις που από χθες το βράδυ πήγαμε και γίναμε κουδούνια. Ναι, νομιμοποιείται. Έχει νομιμοποιηθεί στην... Έχει άλλη διάσταση από ό,τι έχει, ξέρω εγώ, το χασίσι, τη ηρωίνη, να μην πω πιο άλλα τώρα, έχουμε και ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, αυτό πρέπει, δεν είναι να αποφεύγουμε να πιούμε το κρασί, αλλά να πίνουμε με κάποιο μέτρο. Και αυτό κουλτούρα θέλει, και αυτό παιδεία θέλει. Και αυτό θέλει κουλτούρα. Να κάνω μια ερώτηση που μέσα στο βιβλίο μου το απαντήσατε, αλλά νομίζω θα είναι εύλογη απορία όλων. Εσείς με τον αλκοολισμό έχετε μια σχέση ζωής. Δηλώνετε ακόμα αλκοολικός. Αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που τελειώνουν, ολοκληρώνουν τα προγράμματα και περνάνε καθαροί αρκετά χρόνια τη ζωή του, δηλώνουν και στη συνέχεια ότι ναι, είμαι ακόμα αλκοολικός. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ζει, δουλεύει μέσα στο κρασί, να καταφέρνει να παραμένει καθαρός? Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Όταν τελείωσα το πρόγραμμα που πήγα στην Αμερική, πήγα, γιατί τότε δεν υπήρχαν. Ήταν πολύ δύσκολα τα προγράμματα, ήταν το 90. Όταν τελείωσα εκεί ήμουν τελείως αυτό και μίλησα με τη σπόσορά μου αυτή που παρακολουθούσε.
Ωραία, όλα καλά. Εγώ τώρα τι να κάνω που η δουλειά μου είναι αυτή. Και ήξερα ότι είμαι ηνοποιός, Καλακρασιά. Μου λέει, εγώ λέει, δεν θα σου απαντήσω, δικό σου είναι το πρόβλημα. Άμα θες, πιες. Και τι κάνατε. Δεν είναι πια, δεν είναι πια. Και πρέπει να σου πω ότι το πρώτο τρίμηνο που γύρισα από το πρόγραμμα ήταν σχεδόν εφιαλτικό, διότι φοβόμουν. Μην ξανακυλήσετε. Ναι, αλλά όταν δοκιμάζεις κρασιά, δεν το πίνεις, το φτύνεις. Γιατί καταλαβαίνεις, όταν κάνεις δοκιμάζεις 50 κρασιά σε μια μέρα, γιατί αμέσως η δοκιμασία, το φτύνεις. Γιατί αν με πιείς να δοκιμάσεις 50 κρασιά και να πιείς 50 ποτήρια κρασί, είσαι κουδούνι για 2 χρόνια. Κατάλαβε. Αυτό ήταν. Και πέρασα αυτό το δευτεράκι το πρώτο τρίμηνο και μετά σιγά σιγά, και αυτό το οποίο είναι το πιο, είμαι πάρα πολύ τυχερός σε αυτό το πράγμα, δηλαδή πηγαίνω σε μπαρ, δεν έχω κόψει τα μπαρ. Είστε φουλ κοινωνικός. Όπως δες πες, μ' αρέσει το μπαρ γενικώς. Αυτό που συχαίνω πια στα μπαρ είναι ότι βλέπεις η μισή από αυτούς που είναι στα μπαρ, ειδικά τα μπαρ των νέων, αντί να φρεντάρουν τη διπλανή τους ή το διπλανό τους, παίζουν με το κινητό. Mm. Αυτό και είναι εθισμός. Αυτό είναι... Χωρίς σωτηρία. Αυτό είναι αλλαγή της φύσης μας πια. Ναι. Ξεκάθαρο όλο αυτό. Κύριε Μπουτάρη, το βιβλίο έχει τόσο ωραίες ιστορίες μέσα. Έχει τις ιστορίες της ζωής σας. Και είχα σημειώσει, ήθελα να κουβεντιάσουμε και άλλα πράγματα, αλλά ο χρόνος έφυγε έτσι, πέρασε πολύ γρήγορα. Θα τα κρατήσω τις σημειώσεις μου, γιατί θα συναντηθούμε από κοντά. Γιατί... Θα κάνουμε και άλλη μια εκπομπή, ρε. Να κάνουμε. Θέλω να σας πω, ναι, τελειώνει η σεζόν, αλλά δεν πειράζει. Θα τον βρούμε εμείς τον τρόπο μας. Η ζωή νομίζω ότι πάντα τον βρει τον τρόπο, είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Όσοι λοιπόν επιλέξουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο, το δικό σας, θα διαβάσουν και ιστορίες υπέροχες ζωής. Θα διαβάσουν για τη σχέση σας με τη γυναίκα της ζωής σας. Θα διαβάσουν για τη σχέση με τα παιδιά σας. Και δεν είστε και καθόλου φιδωλός ως προς την πραγματικότητα της ελληνικής οικογενειακής επιχείρησης, που τη ζήσατε και ως παιδί, με τον μπαμπά από πάνω, αλλά και ως πατέρας με τα παιδιά από κάτω και τα παιδιά συνεχιστές. Μεγάλο σχολείο αυτό και το πώς το βιώσατε εσείς. Κοίταξε να σου πω, ένα από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι. Οι οποίες είναι, ξέρεις τι, εγώ αυτό που βλέπω στις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ότι ο κάθε πατέρας θέλει να δει το γιο του όχι αυτόνομο άτομο, αλλά σαν συνέχεια του ίδιου. Αυτό είναι τραγικό. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Εκτός και αν έχεις κάνει μια κόπια. Ναι, αλλά στην ουσία αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι από τη μία μεριά ευνουχίζεις έναν άνθρωπο και από την άλλη μεριά δεν πετυχαίνεις για τον σκοπό σου. Ακριβώς. Αυτό. Δεν τα βλέπουμε όμως. Θέλουμε πολλή δουλειά εσωτερική, όπως αυτή που κάνατε εσείς εκεί στην Αμερική, που είπατε ότι κομβική στιγμή στη ζωή που σας άλλαξε πολλά, ίσως θα πρέπει και εμείς όλοι να το κάνουμε ένας προς έναν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πολύ. Θα τα ξαναπούμε, Αντρέα. Ναι, περιμένω τηλέφωνο το Σεπτέμβρη. Μην με ξεχάσετε. Τι σπουδές έχεις κάνει. Πολιτικών επιστημών. Αλλά πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ναι, πού. Στο Ρέθυμνο, στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο. Θα μου κάνετε τώρα εσείς συνέντευξη. Λοιπόν, να είστε καλά, Κυριάννη, ευχαριστώ πολύ. 60 χρόνια τρίγος. Και πολύ λίγα είπαμε. Ούτε ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή του Γιάννη Μπουτάρη δεν πιάσαμε σήμερα.